συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 12 Μαΐου εκ νέου το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Τάσου Αποστολόπουλου. Το θέμα που ξεχωρίζει στην ημερήσια διάταξη είναι η επιτάχυνση υλοποίησης εναλλακτικών υποχρεώσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Με συντριπτική πλειοψηφία οι εμποροί του Αγρινίου αποφάσισαν στη Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου να συνεχίζουν, όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια, να κλείνουν τα καταστήματα τα Σάββατα του Ιουλίου και του Αυγούστου. Στη συζήτηση υπήρξαν και άλλες προτάσεις εκ διαμέτρου αντίθετες μεταξύ τους. Για παράδειγμα, υπήρξε η πρόταση το κλείσιμο των καταστημάτων τα Σάββατα να διαρκέσει από το διάστημα 15 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου, στην καρδιά δηλαδή του καλοκαιριού, ενώ υπήρξε και πρόταση που έκανε λόγο για επέκταση αυτού του μέτρου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Τελικά οι προτάσεις αυτές δεν έγιναν αποδεκτές και αποφασίστηκε με ψήφους 135 έναντι 5 η συνέχιση του μέτρου μόνο για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δικαίωση των καταγγελιών για το επαναλαμβανόμενο έγκλημα της ανεξέλεγκτης δράσης εργολάβων με τις παράνομες αμοληψίες των Εύβοινων θεωρούν οι οικολόγοι πράσινοι την επιτόπη ευνηδιαστική έφοδο πριν λίγες μέρες από κλιμάκιο επιθεωρητών της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος με συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων. Την επιχείρηση συντόνισε από τη μεριά του Υπουργείου η κυρία Μαργαρίτα Καραβασίλη, ειδική γραμματέα επιθεωρητών περιβάλλοντος. Τα στοιχεία που βρέθηκαν φαίνεται ότι τεκμηριώνουν σοβαρές παρανομίες και ποινικά αδικήματα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο εξελίσσονται δραστηριότητες παράνομης αμοληψίες σε κεντρική θέση του Δήμου Χάλκιας από την κοινοπραξία που διαχειρίζεται το έργο της Ιόνιας Οδού στην Αιτωλά Καρνανία, προκειμένου και να διασφαλίσει τις τεράστιες ποσότητες αδρανών υλικών που απαιτούν οι κατασκευαστικές της εργασίες, αναφέρουν μεταξύ άλλων οι οικολόγοι πράσινοι. Φυτώριο έτοιμο για μεταφύτευση σε χασισοφυτή ανακάλυψαν οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλυβίων Αγρινίου. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, συνέβαλαν δύο άνδρες ηλικίες 28 και 27 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι καλλιεργούσαν φυτώριο ειδικής κάναβης, αποτελούμενο από 94 δεντρίλια. Σε νομότυπη κατοίκων έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία τους βρέθηκαν επιπλέον 40 σπόροι ειδικής κάναβης. Κλειστή θα παραμείνει αύριο η Εθνική Οδός Ναφάκ του Αμφίσης με την προγραμματισμένη κινητοποίηση της Επιτροπής Αγώνα που αντιδρά στο σχέδιο Καλλικράτης. Πιο συγκεκριμένα, η διακοπή της κυκλοφορίας θα ξεκινήσει από το πρωί της Τετάρτης στις 6 και θα διαρκέσει έως τις 6 το απόγευμα της ίδιας μέρας. Ο αποκλεισμός θα γίνει στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Η 10η εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας και το Δήμο Δελφών, θα συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων την 3η 18 Μαΐου του 2010, που φέτος έχει θέμα «Μουσεία για την κοινωνική αρμονία». Το μήνυμα αυτής της θεσμοθετημένης από το 1977 επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης, την αμοιβαία κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ των λαών. Συνελήφθη σήμερα στις 12.30 στο λιμάνι της Πάτρας 57χρονος αλλοδαπός οδηγός φορτηγού, ο οποίος μετέφερε επιμελώς κρυμμένους στο φορτίο του και συγκεκριμένα σε κλούβες ταχυδρομείου 3 αλλοδαπούς, χωρίς νόμιμα έγγραφα, με σκοπό την παράνομη έξοδό τους από τη χώρα. Προανάκριση διενεργείται από το κεντρικό λιμεναρχείο Πάτρας, ενώ το φορτηγό όχημα κατασχέθη.